για τον σεραϊκό αθλητισμό, για το σεραϊκό ποδόσφαιρο, για τον πανσεραϊκό μας. Αύριο στο πανηγύρι αυτό πιστεύω ότι θα συμμετέχουν όλοι οι σεραίοι στο δημοτικό γήπεδο Σερών το απόγευμα, στον αγώνα με την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, που είναι ο τελευταίος αγώνας εδώ στην έδρα μας της κατηγορίας αυτής. Και από μεθαύριο ξεκινάει αυτό το οποίο έχουμε ήδη δρομολογήσει εδώ και πολύ καιρό, ένας μεγάλος αγώνας δρόμου για το δημοτικό μας γήπεδο, για το σαλόνι του Πανσεραϊκού που θα φιλοξενήσει τους αγώνες Super League. Πρέπει να σας πω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν ήδη οι εργασίες στα δύο πέταλα, ανατολικό, το βόρειο και το νότιο, με τις μονώσεις και με τις τοποθετήσεις των καθισμάτων, καθώς επίσης και ολοκληρώνεται και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την ένταξη της κερκίδας των επισήμων με το στέγαστρο στο έργο το οποίο είναι το μεγάλο. Επίσης θέλω να σας πω ότι ήδη είναι σε εξέλιξη και ο διαγωνισμός για τα LED, για τον φωτισμό του γηπέδου, ο οποίος κηρύχθηκε, όπως θυμάστε, άγνωστος. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι με το στέγαστρό μας, με την κερκίδα των επισήμων, όπως λέμε έτσι, την κερκίδα την 2, 3 και 4 και τις θύρες των δύο πετάλων, και θα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανατολική κερκίδα, την κερκίδα του σχολείου, στην οποία το έργο το οποίο θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι θα είναι το τυχείο το οποίο θα είναι το προστατευτικό όσον αφορά το θέμα του σχολείου. Από εκεί και πέρα θα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες επισκευής αυτής της κερκίδας που θα κάνουμε έναν αγώνα δρόμου να τα καταφέρουμε. Πρέπει να πω ότι εκτός από τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν από τον Μητέρους Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν και ποσά τα οποία μπαίνουν και από το Δήμο, καθώς επίσης θα υπάρξουν και ποσά και από ακόμη ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα με επιτρέψετε, θα είναι το Πέμπτη Παρασκευή στην Αθήνα, να το ολοκληρώσουμε. Γιατί η όλη αυτή η πρώτη μεγάλη παρέμβαση που γίνεται στο γήπεδο μετά από δεκαετίες απαιτούσε πολύ περισσότερα χρήματα, γιατί βγήκαν προβλήματα 20-30 ετίας για την στατικότητα του γηπέδου. Εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. Όπως σας είπα, ότι το έργο αυτό δεν αφορούσε μόνο lifting του γηπέδου, αλλά ουσιαστικά αφορούσε την ουσιαστική ανακατασκευή του γηπέδου με σύγχρονες προδιαγραφές για Super League και φυσικά για το σπίτι του Πανσεραϊκού που ελπίζουμε να είναι στη Super League για πολλά χρόνια. Είναι έτοιμο μέχρι την αρχή της σεζόν. Σας είπα το χρονοδιάγραμμα. Τα δύο πέταλα θα είναι σίγουρα έτοιμα. Σίγουρα θα είναι μέχρι την αρχή του σεζόν και η κερκίδα η δυτική, να το πω έτσι, με το στέγαστρο, σίγουρα. Και από εκεί και πέρα θα είναι ασφαλής η κερκίδα από τη μεριά του σχολείου με το τυχείο το οποίο θα γίνει. Και θα έχουμε τον αγώνα δρόμου που κάνουμε για να κάνουμε όσο να τον γρηγορότερα την θύρα την ανατολική, την θύρα του σχολείου, που θα είναι εκεί και τα. Που είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα δημοσιογραφικά, τα οποία θα μεταφερθούν από την άλλη. Πάντως ξεκινάει νωρίς το πρωτάθλημα 18 Αυγούστου. Προλαβαίνει ο Δήμος να τα κάνει όλα. Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο. Το κομμάτι αυτό που σας είπα είναι αυτά τα οποία είναι δρομολογημένα και θα γίνουν. Δηλαδή ο Πανσεραϊκός μας κατηγορηματικά, το λέω, θα παίξει από την αρχή του πρωταθλήματος στο γήπεδο του. Δεν θα πάει σε κανένα άλλο γήπεδο με τις προδιαγραφές που θέτει η Super League. Προφανώς με τις προδιαγραφές που θέτει η Super League. Υπάρχει, και το είπα από την αρχή, ότι δεν θα είναι έτοιμη από την αρχή του πρωταθλήματος που είναι νομίζω μέσα στον Αύγουστο. Δεν θα είναι 18 Αυγούστου, δεν θα είναι έτοιμη η θύρα του σχολείου. Θα δώσει άδεια η Super League χωρίς να είναι. Δεν παίζει κανένα ρόλο το κομμάτι της μη λειτουργίας μιας κερκίδας. Η Super League δίνει, αν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, για μια σειρά θεμάτων, για τα αποδυτήρια, για τον αγωνιστικό χώρο, για την ύπαρξη. Το μήνυμα. Απαραίτητο θα είναι έτοιμο και ο Πανσεραϊκός θα παίξει στο γήπεδό του.
Γιατί ακούω και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Από την αρχή ανέλαβε ο Δήμος και ένα κομμάτι το οποίο έπρεπε να το διορθώσει, που δεν είχε διορθωθεί τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό που αναλάβαμε. Μακάρι το γήπεδο να είχε την άδεια, μακάρι το γήπεδο να είχε τη στατικότητα, θα ήμασταν έτοιμοι ήδη, όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δυστυχώς, για να ξεκινήσουμε όλη αυτή τη χρηματοδότηση που δόθηκε, έπρεπε να κάνουμε αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει πολλές δεκαετίες. Τα κάνουμε για να είμαστε όλοι σε ένα ασφαλές γήπεδο. Ναι, τρέχουμε. Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχω βάλει και προσωπικά ως στίχημα. Προχωρούμε, ήδη σας λέω, από την επόμενη εβδομάδα οι εργασίες στο γήπεδο ξεκινάνε. Από την επόμενη εβδομάδα, με τη σύμβαση που έχει ολοκληρωθεί, τα διαδικαστικά περιμένουμε τώρα για τη στεγανοποίηση των κερκίδων και για τα καινούργια καθίσματα, ναι, θα ξεκινήσει. Νέο στέγαστρο, ασφαλές στέγαστρο, νέες κερκίδες, διαμόρφωση lifting το εσωτερικό των κερκίδων από κάτω, που είναι για τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται από τη Super League. Όλα αυτά είναι εργασίες που θα γίνουν στο κενό αυτό της αγωνιστικής περίοδου. Γιατί δεν θα μπορούσαν να γίνουν πιο νωρίς. Και φανταστείτε να κάναμε και κάποιες εργασίες, πέραν των γραφειοκρατικών θεμάτων που είχαμε, να κάναμε σε αυτές τις εργασίες μεσούντος του πρωταθλήματος της Super League 2, και θα είχαμε άλλα προβλήματα. Είναι αυτό το διάστημα, το κενό, που σε αυτό το διάστημα τώρα, τέλη Ιούνιο και Ιούλιο, μέχρι και μέσα Αυγούστου, θα κάνουμε αυτές τις εργασίες που θέλουμε. Άρα μπορεί να ξεκινήσει με κλειστή τη θύρα 1, για τον ναι, όχι μπορεί, αυτό σας το λέω. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με κλειστή τη θύρα 1. Έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους του Πασαρικού, το γνωρίζουν. Με τις εργασίες που θα γίνονται ταυτόχρονα. Εδώ να σας πω κάτι. Άμα δείτε και το γήπεδο της Ρεάλ. Το γήπεδο της Ρεάλ δύο χρόνια είναι μια κλειστή κερκίδα. Οι αγώνες, ακόμη και στο Champions League, γίνονται κανονικά. Δεν παίζει κανένα ρόλο το αν δεν υπάρχει μια κερκίδα. Είναι συγχωρητικό, ήταν τεράστια, αλλά μιλάμε για τη Ρεάλ τώρα. Έτσι. Μην βλέπουμε τάξεις μεγέθους. Έτσι. Αν και στην καρδιά μας, Ρεάλ είναι πανσαρέκτης. Να ρωτήσω, επειδή είπατε για τα χρήματα που θα δοθούν και από πλευράς Δήμου, πόσα θα είναι αυτά. Και αν θα τα πάρετε από κάποιο έργο για να τα βάλετε στο Πανσεραϊκό, ποιο έργο θα είναι το δηλαδή. Εντάξει, να σας πω κάτι, αυτό θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα η συμπλήρωση θα γίνει με αναμόρφωση. Η συμπλήρωση του ποσού θα γίνει με αναμόρφωση. Στην αναμόρφωση, επιτρέψουμε να τα πούμε εκεί για ποια έργα δεν θα γίνουν για να γίνει, για να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ποσό του γηπέδου. Για μας είναι όμως μην το βάζετε έτσι. Είναι λάθος η κατηγοριοποίηση των πολιτών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι και την πόλη και τα χωριά τα κοιτάμε με τον ίδιο τρόπο και ισόρροπα. Προφανώς υπάρχουν πολλές ανάγκες, προφανώς θα χρειαζόμασταν καμιά δεκαριά προϋπολογισμούς για να τα κάναμε όλα, έτσι. Προφανώς όμως και οι πολίτες βλέπουν όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Δεν μπορεί να μην δε βλέπουν οι πολίτες το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που υπάρχει, άσχετα αν κάποιοι οργανισμοί κοινής ωφελίας εκμεταλλεύονται το θεσμικό πλαίσιο και έρχονται, γιατί είναι απροστάτευτη η Δήμη απέναντι στους οργανισμούς αυτούς, βλέπει φυσικό αέριο, βλέπει τηλεθέρμανση, βλέπει ΟΤΕ, βλέπει οπτικές ίνες, ΔΕΗ. Είμαστε πραγματικά απροστάτευτοι όλοι οι Δήμαρχοι. Κάνουμε το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, έχουμε ενημερώσει ήδη όλους αυτούς τους οργανισμούς και ο νόμος τους επιτρέπει, ακόμη και να μην μας είχαν ενημερώσει, να έρχονται και να κάνουν παρεμβάσεις σε ήδη στρωμένους δρόμους. Τότε να στρώσουν όλους τους δρόμους, από την αρχή αυτή. Κάνει μεγάλη. Αυτό, κύριε Κότα, είναι κάτι το οποίο το έχουμε εκφράσει σαν ΚΕΔΕ. Και άμα έχετε παρακολουθήσει τα διοικητικά συμβούλια της ΚΕΔΕ, πάντοτε μπαίνει αυτό σαν ένα πολύ μεγάλο παράπονο των δημάρχων. Εδώ τι κάναμε, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε όσο να τον καλύτερη επαφή με αυτούς τους οργανισμούς, για να έχουμε να φαίνονται οι δρόμοι. Προσέξτε, θα έχουν γίνει, το βλέπετε όλο αυτό το διάστημα, αυτό το καλοκαίρι θα γίνουν πάρα πολλοί, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στα χωριά, γιατί δεν είμαστε δήμος μόνο της πόλης, και στα χωριά. Βλέπει λοιπόν όλος ο κόσμος ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι, κάποια έργα τα οποία μπορεί να τα είχαμε εμείς σαν προτεραιότητα, αν δεν υπήρχε το θέμα του γηπέδου, ναι, δεν θα πω τη λέξη θα θυσιαστούν, θα περιμένουν λίγο χρονικό διάστημα
και θα γίνουν στην επόμενη θητεία μας. Νομικά, όμως, αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, τους κάνουν τους δρόμους. Δυστυχώς, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, το έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση ως ΚΕΔΕ, είναι από τα πρώτα αιτήματα που βάζουμε. Τι, ένα απλό πράγμα που είπαμε, ότι από τη στιγμή που έχουμε ενημερώσει τις επιχειρήσεις και δεν μας έχουν απαντήσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που κάνουμε το δρόμο, τουλάχιστον 3 χρόνια θα κάνουν παρέμβαση. Εδώ ξέρετε όμως, υπάρχουν και άλλα θέματα. Περιπίν φυσικό αέριο, που ξεκίνησε πολύ καθυστερημένα η εργολαβία του φυσικού αέριου. Έρχονται οι πολίτες και λένε, εμείς δεν θα έχουμε φυσικό αέριο το χειμώνα, αυτό. Γιατί ειδικά για τον τελευταίο, αυτούς τους δρόμους που έγιναν τώρα, τους είπαμε δεν θα κάνετε παρέμβαση. Και δεν πρέπει να κάνετε παρέμβαση. Σε έναν δρόμο καινούριο, σε έναν δρόμο του κουτιού που λέμε, να αρχίσουν τα μπαλώματα. Και έρχονται οι πολίτες όμως, και δικαιολογημένοι και οι πολίτες, και λέει καλά, εμείς μας λένε οι εταιρείες αυτές ότι δεν τις αφήνει ο Δήμος να κάνουν, να φέρουν φυσικό αέριο στο σπίτι. Και αυτοί έχουν δίκιο. Το πρόβλημα όμως είναι στις αυτές τις εταιρείες που δεν έκαναν το σωστό προγραμματισμό, που γνώριζαν από το Δήμο πότε θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Δηλαδή γνώριζαν, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς τους γνωστοποιούμε, ότι κοιτάξτε, πείτε μας μέσα σε 4 μήνες, 5 μήνες, ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Και κάνουμε δρόμους εκεί που δεν μας έχουν απαντήσει ότι δεν θα κάνουν παρέμβαση. Και έρχονται εκ των υστέρων και τι κάνουν. Εκεί προφανώς θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από τη στιγμή που δεν έχουν απαντήσει, να μην κάνουν τον μπάλωμα μόνο, να κάνουν όλο τον δρόμο. Αυτή η ρύθμιση δυστυχώς δεν έχει περάσει ακόμα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Ευχαριστούμε.